Όπως τοποθετηθήκαμε και στις επιτροπές κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου και τονίσαμε βέβαια στις συζητήσεις που γίνανε, σημασία για μας έχει η ουσία, το περιεχόμενο και η κατεύθυνση του επιχειρούμενου εξυγχρονισμού, όπως αναφέρεται στο σκοπό του νομοσχεδίου, των νομικών προσώπων, φαρμακευτικών συλλόγων και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τα οποία νομικά πρόσωπα καλούνται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εκάστοτε κρατικής πολιτικής στον τομέα του φαρμάκου. Συνεπώς, το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερο, από την πλευρά βέβαια του κράτους, ώστε η οργάνωση των επαγγελματιών φαρμακοποιών να υπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό και ταυτόχρονα να μπορεί να ελέγχεται από το κράτος, αφού οι επαγγελματίες ιδιοκτήτες φαρμακείων αποτελούν τον αναγκαίο κρίκο της τελικής διακίνησης των φαρμακευτικών εμπορευμάτων της φαρμακοβιομηχανίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η κρατική νομοθεσία. Αντίστοιχα, ο αναφερόμενος διφυής χαρακτήρας, δηλαδή ως νομικού προσώπου Φαρμακευτική Σύλλογη και Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σωματεϊκής μορφής, είναι πλασματικός, μόνο φανταστικός μπορεί να είναι στην ουσία, διότι δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου να αναπτύσσονται χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια συνδικαλιστική οργάνωση, αφού στον όποιο βαθμό υπάρχει αυτή η συνδικαλιστική ανάπτυξη απορροφάται από το χαρακτήρα και την αποστολή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ως συνεργάτη της εκάστοτε αστικής πολιτικής που υλοποιείται στον χώρο του φαρμάκου. Εξάλλου, στους φαρμακευτικούς συλλόγους εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ιδιοκτήτες φαρμακείων, των οποίων τα συμφέροντα όμως δεν είναι αντίστοιχα, αφού στον ίδιο φαρμακευτικό σύλλογο, για παράδειγμα, υπάρχουν και μικροί ιδιοκτήτες αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες έως και 5-6 ενδεχομένως φαρμακείων προς το παρόν, που κοινωνικά ανήκουν στην αστική τάξη πλέον. Γεγονός που από μόνο του αναιρεί στην πράξη την έννοια της σωματεϊκής μορφής, δηλαδή των κοινών συμφερόντων των φαρμακοποιών. Επίσης, στη βάση των ανατέρων επισημάνσεων κινούνται και μια σειρά προβλέψεις των προτινόμενων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου. Ενδεικτικά θα αναφερθώ στο άρθρο 11, όπου η Γενική Συνέλευση, η αποφάση μάλλον της Γενικής Συνέλευσης για τον εσωτερικό κανονισμό θα ισχύουν ή όχι, αν και εφόσον το αποφασίσει ο οικείος περιφερειάρχης που ανήκουν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι, στο άρθρο 12, που απαγορεύει την ίδρυση οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικού σωματείου φαρμακοποιών, απαγορεύοντας στην πράξη την οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση των ελευθερίων επαγγελματιών φαρμακοποιών. Στο άρθρο 13, η πρόβλεψη πως για ζητήματα που αφορούν το σύλλογο και τα μέλη του δεν θα συζητούνται στη Γενική Συνέλευση αν αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλο όργανο. Δηλαδή, τι κάνετε, ανοίγετε το δρόμο ώστε για σημαντικά ζητήματα να αποκλείονται οι φαρμακοποιοί, ακόμα και τυπικά, αν θέλετε, να συζητήσουν τα ζητήματα που τους αφορούν, τα ιδιαίτερα ζητήματα πολλές φορές. Αυτά λοιπόν για τα οποία ενδεχομένως το ίδιο το κράτος βιάζεται, επίγεται να υλοποιήσει και που ενδεχομένως να έχουν και αρνητικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των φαρμακοποιών. Ή αντίστοιχα στο άρθρο 14, η πρόβλεψη για γενική συνέλευση και ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα για λόγους, όπως αναφέρεται στο άρθρο ανωτέρας βίας, που στην ουσία αποτελεί το επιχείρημα για την πάγια εφαρμογή αυτού του τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας, όπως και η πρόβλεψη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή διοικητικών συμβουλίων σε συλλόγους άνω των 500 μελών. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη του άρθρου 24 για τους φαρμακευτικούς συλλόγους άνω των 50 μελών, οι υποψήφοι των συνδυασμών να είναι σε αριθμό όσα είναι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και συν 3 επιπλέον. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αποκλείονται συνδυασμοί με λιγότερους υποψήφιους. Άρθρο 27, εδώ υπάρχει το πρόβλημα της υποχρεωτικής μονοσταυρίας και της απαγόρευσης σε κάποιον να επιλέξει τον συνδυασμό χωρίς σταυρό προτίμησης. Αντίστοιχα, ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου στο Φαρμακευτικό Σύλλογο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, εάν και εφόσον ο Φαρμακευτικός Σύλλογος δεν έκανε Γενική Συνέλευση ή δεν ψήφισε ο απαιτούμενος αριθμός των μελών του, το άρθρο 54 που καθορίζει τους αντιπροσώπους των φαρμακευτικών συλλόγων στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με διαβάθμιση στον αριθμό τους ανάλογα τον αριθμό των μελών των φαρμακευτικών συλλόγων και οι οποίοι θα εκλέγονται ανεξάρτητα με τον αριθμό των ψηφισάντων. Ή αντίστοιχα στο άρθρο 64 που αφορά τους πόρους του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι οποίοι δεν θα προέρχονται από την ίσπραξη συμμετοχής των μελών
φαρμακοποιών στους φαρμακευτικούς συλλόγους, αλλά απευθείας από τους φαρμακοποιούς με παρακράτηση του 0,4% επί της χονδρικής πώλησης που θα αφαιρείται από το ποσοστό κέρδους τους. Αντίστοιχα, στο άρθρο 74, η πρόβλεψη για το Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το είπαμε και στην Επιτροπή, πρόκειται για φορά επεξεργασίας, επιστημονικής στήριξης και υλοποίησης όλων των κατευθύνσεων, των αντιδραστικών κατευθύνσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων. Και είναι ένα, θα αποτελεί έναν φορέα, οι επεξεργασίες και οι μελέτες του οποίου θα αποτελούν προϊόντα αγοροπολισίας, δηλαδή επιχειρηματικής δράσης. Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, εμείς θα καταψηφίσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Αναφορικά με τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, αφορούν χρονικές παρατάσεις προηγούμενων ρυθμίσεων, εντάσσονται στη γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Αυτά τα μέτρα ήδη έχουν εφαρμοστεί και όχι μόνο δεν έχουν ενισχύσει το ΕΣΥ, όπως ψευδεπίγραφα προπαγανδίζει η κυβέρνηση, όχι τώρα, από τότε που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, αλλά στην πράξη τι επιβεβαιώθηκε, η επιδείνωση των όρων παροχής των αναγκών του λαού, των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας, ενίσχυση και εξαναγκασμός των ασθενών να απευθύνονται στους επιχειρηματίες υγείας βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έτσι, με αυτά τα πρόσθετα μέτρα, όπως τα χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, ουσιαστικά δεν προστίθεται προσωπικό στις δημόσιες μονάδες υγείας, αλλά απλώς παρατείνονται συμβάσεις που λήγουν και σε αυτό το νομοσχέδιο, όσα αναφέρονται στο νομοσχέδιο που συζητούμε, αλλά και στα πρόσθετα τελευταία νομοσχέδια που υπήρχαν αντίστοιχες τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Με τις προβλέψεις για τις συμβάσεις που λέγουν για τετράμινες συμβάσεις, συνταξιούχοι γιατροί, συμμετοχή συνταξιούχων γιατρών, τη συνέχιση του συστήματος των μετακινήσεων εργαζομένων όλων των κλάδων από λιγότερο υποστελεχωμένες μονάδες σε περισσότερο υποστελεχωμένες μονάδες στην ουσία, εφαρμογή του μέτρου της εργασίας με δελτία παροχής υπηρεσιών, αξιοποίηση των ειδικευμένων υγειονομικών μέσω της παράτασης παραμονής στις μονάδες υγείας με όρους ειδικευόμενων, εφαρμογή της υπερεργασίας και άλλα. Κατά τη γνώμη μας τώρα, το κεντρικό ζήτημα και εδώ και με αφορμή αν θέλετε, την περίοδο της πανδημίας, αλλά και όλη την πορεία των πολιτικών, την πορεία των ετών και των πολιτικών που ασκήθηκαν διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις στο τομέα της υγείας, εμείς θεωρούμε ότι και με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές, ότι η υγεία του λαού, η λαϊκή υγεία από τον ίδιο το λαό θα πρέπει να αποτελέσει ένα κριτήριο ψήφου. Και όχι μόνο η υγεία, η πρόνοια, το φάρμακο κτλ. Γιατί το κεντρικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, είναι πως κάθε κυβέρνηση στην υγεία είναι χειρότερη από την προηγούμενη και αυτό αποδεικνύεται αν δούμε όλες τις αποφάσεις των τελευταίων ετών. Αποφάσεις αντιλαϊκές και συγκλίσεις μεταξύ των αστικών κομμάτων που με πιο ορατό τρόπο φάνηκαν την περίοδο της πανδημίας που ο λαός μας πλήρωσε με πολλούς τρόπους και με χιλιάδες νεκρούς. Η μεν κυβέρνηση προέβαλε την αντίληψη του εθνικού προβλήματος, του όλοι μαζί, του ρεαλισμού, της αποδοχής των ανεπαρκέστατων κρατικών μέτρων. Με αρρωγό σε αυτή την κατεύθυνση της κυβέρνησης, την ταύτιση του Πασόκ Κινάλ με την πλειοψηφία των κυβερνητικών μέτρων, να θυμίσουμε, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, του θα λογαριαστούμε μετά, της Εθνικής Συνεννόησης, του Πολιτικού Μορατόριου, του Υπουργών Κοινής Αποδοχής και άλλα. Και αυτό συμβαίνει διότι η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, εφάρμοσαν τη στρατηγική. Την κοινή στρατηγική κεφαλαίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με είδητο οικονομικά κριτήρια, ενίσχυσαν τη λειτουργία τους ως αυτοτελείς ανταγωνιστικές επιχειρηματικές μονάδες που θα συνυπάρχουν με τους ιδιωτικούς ομίλους στην υγεία πρόνοια και θα καλύπτουν το κόστος λειτουργίας με την πώληση υπηρεσιών στους ασθενείς πελάτες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και οι τρεις μιλάτε για ένα εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας που στην ταμπέλα γράφει δημόσιο και μέσα αλωνίζουν τα επιχειρηματικά, κρατικά ή ιδιωτικά συμφέροντα. Το κυριότερο όμως είναι πως το ΕΣΥ, όπως και αν το πείτε, νέο, επανίδρυση, με όποιο πρόσημο και αν βάλετε, είναι κατ' όνομα δωρεάν, αφού ο λαός μας το έχει χρυσοπληρώσει μέσω των άμεσων πληρωμών και συμμετοχών και έμεσα
μέσω των υπέρογων εισφορών του στα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος σας, η απεμπλοκή στο μεγαλύτερο βαθμό της κρατικής χρηματοδότησης του νοσοκομείου, προκειμένου να περισσέψει κρατικό χρήμα για την παντός είδους στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Και ακριβώς αυτή την πολιτική, με τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις ή και διαχειριστικές τακτικές, προσπαθείτε να την παρουσιάσετε ως τη μόνη λύση μπροστά στα διέξοδα που αντιμετωπίζουν ασθενείς και υγειονομικοί. Σε αυτήν ακριβώς την πολιτική που εφαρμόσατε όλοι σας διαχρονικά, δεν οφείλεται ότι από το γεγονός ότι από το 2009 έως σήμερα οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το προσωπικό των δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχει μειωθεί κατά 50% με 55%, με κενά σε δεκάδες ειδικότητες γιατρών και με ελλείψεις χιλιάδων εργαζομένων άλλων ειδικοτήτων. Γιατί πλέον μιλάμε ουσιαστικά για διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αφού στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πολύ περισσότερο ενιαίο, αλλά ένα συνοθήλευμα μονάδων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των αυτοαπασχολούμενων, των δήμων, των ΜΚΟ, που από τη φύση τους και τον προσανατολισμό τους παρέχουν ορισμένες στοιχειώδες ανεπαρκείς υπηρεσίες. Στη βάση φυσικά της ατομικής ευθύνης και όχι στη βάση ενός οργανωμένου κρατικού σχεδιασμού. Και εξάλλου δεν είναι τυχαίο που αυτά τα χρόνια γιγαντώθηκαν και στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 2 με 3 ιδιωτικοί όμιλοι που έχουν υποκαταστήσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της χώρας. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι όμως μόνο οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό, αλλά και κυρίως, και το τονίζουμε, ο προσανατολισμός και ο χαρακτήρας της ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο οποίος καθορίζεται από τα κριτήρια ανάπτυξης της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας, η οποία τι προϋποθέτει, τις κρατικές περικοπές, τη χρηματοδότηση, τον περιορισμό των παροχών στη βάση των ελάχιστων βασικών πακέτων, τον περιορισμό του αριθμού των υγειονομικών, τους όρους εργασίας και αποδοχών, προκειμένου και οι ασθενείς να στοιχίζουν λιγότερο για το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και οι εργαζόμενοι υγειονομικοί ως κόστος εργασίας να στοιχίζουν ακόμα λιγότερο. Ακριβώς αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται διαδοχικά ως κυβερνήσεις όλα και τα τρία κόμματα, δεν οφείλεται η μείωση των δαπανών αν συγκρίνουμε στα νοσοκομεία, για παράδειγμα, αν συγκρίνουμε μαζί με τις αυξημένες ανάγκες των δημόσιων μονάδων υγείας και το γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια τα προηγούμενα έσοδα δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες τους, ενώ οι ανάγκες των δημόσιων δομών υγείας φτάσαμε να εξαρτώνται κατά μεγάλο μέρος από την αυτοχρηματοδότησή τους, δηλαδή την πώληση των εργασιών τους, με αποτέλεσμα πλέον ασφαλιστικά άμεσες πληρωμές και μέσω ασφαλιστικών ταμείων που είναι αιμοδότες οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, να φταγγίζει πλέον το 32% των εσόδων των δημόσιων μονάδων υγείας, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός έχει υποχωρήσει το 54%. Η αποψήλωση των δημόσιων μονάδων σε προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, γεγονός που αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα εξώθησης και εξαναγκασμού των ασθενών να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα ή στο ιδιωτικό έργο των δημόσιων δομών, με βάση και το νέο νόμο έκτρωμα που ψηφίσατε πριν από λίγους μήνες για τα δημόσια νοσοκομεία, οδηγώντας σε μαρασμό, η υποστελέχωση δηλαδή, οδηγώντας στο κλείσιμο τμήματων και κλινικών. Και τα παραδείγματα είναι πάμπολα στην επικράτεια, όπως τα γνωρίζετε πολύ καλά. Έτσι λοιπόν ενδεικτικά, γιατί το ακούγαμε και το προηγούμενο διάστημα, το ακούσαμε και χθες από την κυρία Γκάγκα και ο υπουργός σήμερα θα τα πει σίγουρα, υπάρχει πρόβλεψη, θα πάρουμε 5.600, 5.700, 5.800, πόσους θέλετε. Όμως δείτε, 2021, 2022, 2023 αποχώρησαν λόγω συνταξιδοτήσεων 11.871 υγειονομικοί. Εσείς μιλάτε και διατυμπανίζετε σε όλους τους τόνους ότι θα προσλάβετε 5.800, όταν ήδη αυτό την τριετία που μας πέρασε έχουν φύγει 11.800, δηλαδή πάλι ελλειμματικό. Και όχι με βάση τις ανάγκες του συστήματος υγείας, με βάση τη σύγκριση δηλαδή των προσλήψεων που λέτε και των ήδη των αποχωρήσεων που έχουν σημειωθεί. Επίσης αυτή την πολιτική δεν οφείλεται που το φάρμακο εμπόριο έχει γίνει φαρμάκι για τα λαϊκά στρώματα,
που μόνο την περίοδο 2012-2020 η συμμετοχή των ασθενών εκτοξεύθηκε στο 53,6%. Ενώ μόνο για το 2020 για αποζημιούμενα φάρμακα, για τα μη συνταγογραφούμενα, για τα φάρμακα της αρνητικής λίστας, αλλά και για τα αποζημιούμενα που δεν συνταγογραφήθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν το γιατρό ή ασθενής, πλήρωσαν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτήν ακριβώς την πολιτική οφείλεται και η κρατική χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ που έχει πλέον μηδενιστεί, λόγος ο οποίος οδηγεί στις περικοπές του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΗ, επιβολή ποσοστού συμμετοχή στις φαρμακευτικές δαπάνες από το 25 έως και στο 80%, ενώ την ίδια ώρα, διαχρονικά, όλες οι κυβερνήσεις, αξιοποιώντας το clawback, συστηματικά και σταθερά δωρίζονται, συνεχίζονται και κάνετε δωράκια στους φαρμακοβιομηχάνους. Στην ουσία, λοιπόν, αυτό που έχει μπροστά του ο λαός μας είναι η περαιτέρω επιδείνωση των όρων περίθαλψής του και όχι η βελτίωσή του, αφού με την ίδια συνταγή και το πρωτόκολλο που διαμορφώσονται όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αυτό το άθλιο σύστημα υγείας, δεν μπορούν να δοθούν λύσεις προς όφελος των ασθενών και των υγειονομικών. Λύση αποτελεί ακριβώς η ανάπτυξη ενός αποκλειστικά κρατικού συστήματος υγείας με κριτήριο την πλήρη και απολύτως δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη, αποκατάσταση που προϋποθέτει μια σχεδιασμένη ανάπτυξη της οικονομίας, που θα καθορίζεται και θα ελέγχεται από την λαϊκή εργατική εξουσία. Και σε αυτόν τον στόχο χρειάζεται να κατευθύνεται η ανάγκη οργάνωσης της λαϊκής πάλης, των υγειονομικών για μόνιμες προσλήψεις, για αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση των πληρωμών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία, για κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Και σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στο λαό, στους εργαζόμενους, και φυσικά η ενίσχυσή του προϋπόθεση για πιο αποτελεσματικούς αγώνες και κατακτήσεις του λαού μας, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής στη διαμόρφωση των εξελίξεων με κριτήριο της ανάγκης του. Κύριε Πρόεδρε, 30 δευτερόλεπτα να αναφερθώ και σε μια τροπολογία, βέβαια δεν είναι στο αντικείμενο του Υπουργείου Υγείας, αλλά λόγω του ότι η Βουλή θα ολοκληρώσει προφανώς το έργο της την επόμενη εβδομάδα, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουν ένα αίτημα το οποίο έχουν διατυπώσει γονείς και κηδεμόνες, είναι σε γνώση προφανώς όλων των κομμάτων, πολύ δε περισσότερο και στον Πρόεδρο της Βουλής, και αφορά η τροπολογία αυτή την άρση του αποκλεισμού των μαθητών της Β' και Γ' Λυκείου για την έκδοση της δυνατότητας έκδοσης, αξιολογικής έκθεσης για μαθησιακές δυσκολίες από τα κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβολιστικής και υποστήριξης. Νομίζουμε ότι και θέλουμε και από τα άλλα κόμματα να τοποθετηθούν για αυτήν την τροπολογία, αλλά και τον Υπουργό, το Υπουργείο, να την κάνει δεκτή. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.